Γεια σε όλους. Είναι το Flow Mentality. Το flow είναι μια γνωστική κατάσταση όπου κάποιος είναι τόσο βυθισμένος σε μια δραστηριότητα που όλα τα άλλα απομακρύνονται. Ακόμη και η προσπάθεια εστίαση. Είναι η βέλτιστη κατάσταση της ανθρώπινης συνείδησης και έχει ομοιότητες με το mindfulness καθώς και τα δύο εστιάζουν στην παρούσα στιγμή. Μπορεί να επιτευχθεί με δραστηριότητες σωματικές και πνευματικές. Η γνώση μπορεί να αμβλύνει την αντίληψη, την οπτική και την βαθύτερη κατανόηση της ζωής, επιτρέποντάς μας να φτάσουμε πιο εύκολα και χωρίς σκόπο στην κατάσταση flow. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Το σημερινό βιβλίο είναι Homo Deus του Yuval Noah Harari. Ο Yuval Noah Harari είναι ιστορικός και καθηγητής του τμήματος ιστορίας του Εβραϊκού Πανεπιστήμιου της Ιερουσαλήμ. Διαβάζω από το πιστόφυλλο. Στα έργα επιστημονικής φαντασίας, οι άνθρωποι πολεμάνε τις μηχανές στο όνομα της ελευθερίας και της ατομικότητας. Όμως αυτή η ανθρωπιστική μύθη είναι από καιρό ξεπερασμένη. Μπορεί η νεωτερική εποχή να έβαλε τον άνθρωπο στη θέση του Θεού, μπορεί τον προηγούμενο αιώνα η ανθρωπότητα να έθεσε υπό έλεγχο το λοιμό, τις επιδημίες και τον πόλεμο. Σήμερα όμως, που έχει βαλθεί να νικήσει την κυριαρχία και το θάνατο και να βρει το κλειδί της ευτυχίας, νέες θεϊκές δυνάμεις δημιουργίας και καταστροφής παίρνουν τη σκυτάλη. Όσο αποκωδικοποιούμε τη δομή του εγκεφάλου και το γενετικό μας κώδικα χάρη στη βιοτεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, η αυθεντία θα περνάει σε εξωτερικούς αλγόριθμους και οι περισσότεροι άνθρωποι θα γίνονται οικονομικά και πολιτικά ανίσχυροι. Όταν το έξυπνο κινητό που θα μ' αγνωρίζει καλύτερα από ότι εγώ και ο μεγάλος αδερφός θα μπορεί να παίρνει τις καλύτερες αποφάσεις για λογαριασμό μου, οι δημοκρατικές εκλογές, η ελεύθερη αγορά και οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι εξίσου παροχημένοι με τα πέτρινα μαχαίρια και τις κασέτες ήχου. Αν ο 19ος αιώνας με τη βιομηχανική επανάσταση έφερε την εργατική τάξη, ο 21ος αιώνας θα δημιουργήσει μια νέα τεράστια άχρηστη τάξη. Διαβάζω μερικές από τις σημειώσεις μου. Για πρώτη φορά στην ιστορία, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν σήμερα από το πολύ φαΐ παρά από το λίγο. Περισσότεροι άνθρωποι από τα γυρατιά παρά από αρρώστιες. Και είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που αυτοκτονούν από αυτούς που σκοτώνονται από στρατιώτες, τρομοκράτες και εγκληματίες μαζί. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο μέσος άνθρωπος είναι πολύ πιθανότερο να πεθάνει από κρεπάλι στα McDonald's παρά από ξηρασία, έμπολα ή μια επίθεση της Αλ-Κάιντα. Κίνα και λοιμός. Το 1974 έγινε η πρώτη παγκόσμια διάσκεψη τροφίμων στη Ρώμη και οι αντιπρόσωποι βρέθηκαν μπροστά σε σενάρια αποκάλυψης. Πληροφορήθηκαν ότι δεν υπήρχε τρόπος να ασυντιστεί το 1 δισεκατομμύριο του πληθυσμού της Κίνας και ότι η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου βάδιζε στην καταστροφή. Στην πραγματικότητα βάδιζε προς το μεγαλύτερο οικονομικό θαύμα στην ιστορία. Από το 1974 εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζοι έχουν ξεφύγει από τη φτώχεια και μολονότι εκατοντάδες εκατομμύρια εξακολουθούν να υποφέρουν από στερήσεις και υποσιτισμό, για πρώτη φορά στην καταγεγραμμένη της ιστορία, η Κίνα έχει πλέον ελευθερωθεί από το λοιμό. Φάτε παντεσπάνι. Σήμερα στις περισσότερες χώρες η υπερβολική κατανάλωση τροφίμων έχει γίνει πολύ χειρότερο πρόβλημα από την ασυτεία. Τον 18ο αιώνα, η Μαρία Αντουανέτα υποτίθεται πως συμβούλεψε τις πεινασμένες μάζες να φάνε παντεσπάνι αν τους είχε τελειώσει το ψωμί. Σήμερα οι φτωχοί ακολουθούν κατά γράμμα αυτή τη συμβουλή. Ενώ οι πλούσιοι κάτοικοι του Beverly Hills τρώνε μαρουλοσαλάτα και τόφου στον ατμό με κοινόα, στις παραγκουπόλεις και τα γκέτο οι φτωχοί καταβροχτίζουν γλυκά, γαριδάκια, χάμπουργκερ και πίτσες. Το 2014, περισσότεροι από 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι ήταν υπέρβαροι σε σύγκριση με τα 850 εκατομμύρια που υπέφεραν από υποσιτισμό. Μέχρι το 2030, αναμένεται να είναι υπέρβαρη μισή ανθρωπότητα. Το 2010 ο λοιμός και ο υποσιτισμός μαζί σκότωσαν περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους, ενώ η παχυσαρκία σκότωσε 3 εκατομμύρια. Πυρίτιδα και ζάχαρη. Το 2012 πέθαναν περίπου 56 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο. Οι 620.000 σκοτώθηκαν από ανθρώπινη βία. Ο πόλεμος σκότωσε 120.000 ανθρώπους και το έγκλημα άλλους 500.000. Αντίθετα, 800.000 αυτοκτόνησαν και 1,5 εκατομμύριο πέθαναν από διαβήτη.
η ζάχαρη είναι πλέον πιο επικίνδυνη από την πυρίτιδα. Τρομοκρατία και Coca-Cola. Το 2010 η παχυσαρκία και οι συναφείς παθήσεις σκότωσαν περίπου 3 εκατομμύρια άτομα. Η τρομοκρατία σκότωσε συνολικά 7.697 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, τους περισσότερους σε αναπτυγμένες χώρες. Για το μέσο Αμερικανό ή Ευρωπαίο, η Pepsi και η Coca-Cola αποτελούν πολύ πιο θανάσιμη απειλή από την Al-Qaeda. Μύγα σε υαλοπολείο. Οι τρομοκράτες είναι σαν τη μύγα που προσπαθεί να διαλύσει ένα υαλοπολείο. Η μύγα είναι τόσο αδύναμη που δεν μπορεί να ραγίσει ούτε ένα φλιτζανάκι. Οπότε βρίσκει έναν τάβρο, μπαίνει στο αυτί του και αρχίζει να βουίζει. Ο τάβρος τρελαίνεται από το φόβο και το θυμό του και καταστρέφει το υαλοπολείο. Ευτυχία και προσδοκίες. Στο ψυχολογικό επίπεδο, η ευτυχία εξαρτάται από τις προσδοκίες και όχι από τις αντικειμενικές συνθήκες. Δεν ευχαριστιόμαστε επειδή ζούμε μια ειρηνική και πλούσια ζωή. Αντίθετα, ευχαριστιόμαστε όταν η πραγματικότητα ταιριάζει με τις προσδοκίες μας. Το άσχημο είναι πως όσο βελτιώνονται οι συνθήκες, αυξάνονται και οι προσδοκίες. Μια εντυπωσιακή βελτίωση των συνθήκων όπως αυτή που έχει βιώσει η ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες, μεταφράζεται σε υψηλότερες προσδοκίες και όχι μεγαλύτερη ικανοποίηση. Αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, μπορεί και τα μελλοντικά μας επιτεύγματα να μας αφήσουν με την ίδια έλλειψη ικανοποίησης. Αχόρταγη ευτυχία. Γι' αυτό φταίει η εξέλιξη. Για μέτρητες γενιές, το βιοχημικό μας σύστημα έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να αυξάνει τις πιθανότητές μας για επιβίωση και αναπαραγωγή, όχι την ευτυχία μας. Το βιοχημικό σύστημα ανταμείβεται τις πράξεις που ευνοούν την επιβίωση και την αναπαραγωγή με ευχάριστες αισθήσεις. Αλλά πρόκειται απλώς για εφήμερα διαφημιστικά κόλπα. Παλεύουμε για να αποκτήσουμε τροφή και ερωτικούς συντρόφους, για να αποφύγουμε τη δυσάρεστη αίσθηση της πείνας και για να απολαύσουμε ευχάριστες γεύσεις και υπέροχους οργασμούς. Αλλά οι ευχάριστες γεύσεις και οι υπέροχοι οργασμοί δεν κρατάνε για πολύ. Και αν θέλουμε να τα ξανανιώσουμε, πρέπει να ψάξουμε για περισσότερη τροφή και συντρόφους. Βιοχημεία μαθητών. Όλο και περισσότεροι μαθητές παίρνουν διαγερτικά όπως το Ρίταλιν. Το 2011 στην Αμερική, 3,5 εκατομμύρια παιδιά έπαιρναν φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο αριθμός αυξήθηκε από 92.000 το 1997 σε 786.000 το 2012. Ο αρχικός στόχος ήταν να αντιμετωπιστούν διαταραχές προσοχής, αλλά σήμερα, μέχρι και εντελώς υγιή παιδιά παίρνουν τέτοια αγωγή για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες προσδοκίες δασκάλων και γονιών. Πολλοί διαφωνούν με αυτή την εξέλιξη και υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο εκπαιδευτικό σύστημα και όχι στα παιδιά. Αν οι μαθητές παρουσιάζουν διαταραχές προσοχής, άγχος και χαμηλή βαθμολογία, ίσως αυτό να οφείλεται στις απαρχαιωμένες μεθόδους διδασκαλίας, στις υπερπλήρεις αίθουσες και στον αφύσικα γρήγορο ρυθμό της ζωής. Ίσως να πρέπει να τροποποιήσουμε τα σχολεία μας αντί για τα παιδιά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα επιχειρήματα. Οι άνθρωποι διαφωνούν σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είτε μιλάμε για την αρχαία Κίνα είτε για τη Βικτοριανή Βρετανία, όλοι είχαν την αγαπημένη τους μέθοδο και διαφωνούσαν κάθετα με όλες τις άλλες. Ωστόσο, όλοι ως τώρα συμφωνούσαν σε ένα πράγμα. Για να βελτιωθεί η εκπαίδευση, πρέπει να αλλάξουμε τα σχολεία. Σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία κάποιοι τουλάχιστον σκέφτονται ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό να αλλάζαμε τη βιοχημεία των μαθητών. Βιοχημική ευτυχία. Η βιοχημική επιδίωξη της ευτυχίας είναι η κύρια αιτία εγκλημάτων στον κόσμο. Το 2009 οι μισοί τρόφιμοι των ομοσπονδιακών φυλακών των ΗΠΑ είχαν βρεθεί εκεί εξαιτίας των ναρκωτικών. Το 38% των Ιταλών φυλακισμένων είχαν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά. Το 55% των τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν ότι είχαν διαπράξει τα εγκλήματά τους σε σχέση με τη χρήση είτε με το εμπόριο ναρκωτικών. Μια έκθεση του 2001 διαπίστωσε ότι το 62% των φυλακισμένων στην Αυστραλία βρισκόταν κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών όταν διέπραξαν το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκαν. Οι άνθρωποι πίνουν αλκοόλ για να ξεχάσουν, καπνίζουν μαριχουάνα για να νιώσουν γαλήνη, παίρνουν κοκαίνη και μεθαμφεταμίνη για να έχουν εγρήγορση και αυτοπεποίθηση. Αυτά που κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν μελετώντας, δουλεύοντας ή κάνοντας οικογένεια, άλλοι προσπαθούν να τα βρουν πολύ πιο εύκολα παίρνοντας την κατάλληλη δόση κάποιας ουσίας.
Αυτό αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την κοινωνική και την οικονομική τάξη, και αυτός είναι ο λόγος που τα κράτη διεξάγουν ένα πεισματικά αιματηρό και μάταιο πόλεμο έναντι στο βιοχημικό έγκλημα. Πριν από 2.300 χρόνια, ο Επίκρος προειδοποιούσε τους μαθητές του ότι χωρίς μέτρο επιδίωξης ευτυχίας είναι πιθανότερο να τους κάνει δυστυχισμένους. Περίπου 2 αιώνες αργότερα, ο Βούδας ισχυρίστηκε κάτι ακόμα πιο ριζοσπαστικό, διδάσκοντας ότι στην πραγματικότητα η επιδίωξη ευχάριστων αισθήσεων είναι ακριβώς η ρίζα της οδύνης. Οι αισθήσεις αυτές είναι εφήμερες δονήσεις χωρίς νόημα. Ακόμα και όταν τις ζούμε, δεν αντιδρούμε σε αυτές με ικανοποίηση. Αντίθετα, απλώς λαχταράμε κι άλλο. Γι' αυτό, όσες απολαυστικές ή συναρπαστικές αισθήσεις κι αν νιώσω, ποτέ δεν θα με ικανοποιήσουν. Θεραπεία και αναβάθμιση. Όταν κατασκευάζεις βιονικά πόδια που επιτρέπουν στους παραπληγικούς να περπατούν ξανά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ίδια τεχνολογία για να αναβαθμίσεις υγιείς ανθρώπους. Όταν ανακαλύπτεις πώς να σταματήσεις την απώλεια μνήμης στους ηλικιωμένους, οι ίδιες θεραπείες μπορούν να ενισχύσουν τη μνήμη των νέων. Δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο όριο που να διαχωρίζει τη θεραπεία από την αναβάθμιση. Η ιατρική αρχίζει σχεδόν πάντα προσπαθώντας να γλιτώσει τους ανθρώπους από το να πέσουν κάτω από την όρμα, αλλά τα ίδια εργαλεία και η ίδια τεχνογνωσία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να ξεπεραστεί η νόρμα. Η σύγχρονη πλαστική χειρουργική γεννήθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο Χάρολντ Γκίλις άρχισε να κουράρει ασθενείς με τραυματισμούς στο πρόσωπο στο στρατιωτικό νοσοκομείο Άλντερσον. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, οι χειρουργοί ανακάλυψαν ότι οι ίδιες τεχνικές μπορούσαν επίσης να μετατρέψουν απόλυτα υγιείς άσχημες μύτες σε πιο όμορφα δείγματα. Μολονότι η πλαστική χειρουργική εξακολουθούσε να βοηθάει τους αρρώστους και τους τραυματισμένους, άρχισε να αφιερώνει όλο και μεγαλύτερη προσοχή στην αναβάθμιση των υγιών. Σήμερα οι πλαστικοί χειρουργοί βγάζουν εκατομμύρια σε ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες έχουν ως μοναδικό στόχο να αναβαθμίσουν τους υγιείς και να ομορφαίνουν τους πλούσιους. Τρεις βιολογικοί γονείς. Το 2000 η Σάρον Σάρινερ από το West Bloomfield του Μίσιγκαν γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την Αλάνα. Το πυρηνικό DNA της Αλάνα περιχόταν από τη μητέρα της, τη Σάρον, και τον πατέρα της, τον Πολ. Αλλά το μυτοχονδριακό της DNA περιχόταν και από μία άλλη γυναίκα. Από καθαρά τεχνική σκοπιά, η Αλάνα είχε τρεις βιολογικούς γονείς. Ένα χρόνο αργότερα, το 2001, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαγόρευσε την τεχνική αυτή για λόγους ασφαλείας και ηθικών προβληματισμών. Ωστόσο, στις 3 Φεβρουαρίου του 2015, το Βρετανικό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του λεγόμενου νόμου των εμβρίων τριών γονέων, επιτρέποντας την τεχνική αυτή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, η αντικατάσταση του πυρηνικού DNA είναι τεχνικά ανέφικτη και παράνομη. Όμως, αν και όταν λυθούν οι τεχνικές δυσκολίες, η ίδια λογική που προτίμησε την αντικατάσταση του μυτοχονδριακού DNA φαίνεται πως εγγυάται ότι το ίδιο θα συμβεί και με το πυρηνικό DNA. Μετά την επιλογή και την αντικατάσταση, το επόμενο πιθανό βήμα είναι η τροποποίηση. Αγροτική θρησκεία. Συνήθως δεν συνδέουμε τη θρησκεία με τη γεωργία, αλλά τουλάχιστον στις απαρχές τους οι θεϊστικές θρησκείες ήταν μια αγροτική επιχείρηση. Η θεολογία, η μυθολογία και το τελετουργικό θρησκείων, όπως ο Ιουδαϊσμός, ο Ινδουισμός και ο Χριστιανισμός, εστίαζαν αρχικά στη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους, τα εξημερωμένα φυτά και τα αγροτικά ζώα. Ο βιβλικός Ιουδαϊσμός, για παράδειγμα, φρόντισε για τους αγρότες και τους βοσκούς. Οι περισσότερες εντολές του είχαν να κάνουν με τη γεωργία και τη ζωή των χωρικών, και οι μεγάλες του γιορτές ήταν αυτές του θερισμού. Οι άνθρωποι σήμερα φαντάζονται τον αρχαίο ναό στην Ιερουσαλήμ σαν μια μεγάλη συναγωγή, όπου οι ιερείς ντυμένοι με κατάλεφους χιτώνες καλωστόζαν τους ευλαβείς προσκυνητές, καλήφωνες χοροδίες τραγουδούσαν ψαλμούς και λιβάνι αρωμάτιζε την ατμόσφαιρα. Στην πραγματικότητα μοιάζε περισσότερο με κάτι ανάμεσα σε σφαγείο και ψισταριά. Οι προσκυνητές δεν έφταναν με άδεια χέρια. Έφεραν μαζί τους μια ατελείωτη πομπή από πρόβατα, κατσίκες, πουλερικά και άλλα ζώα, τα οποία θυσιάζονταν στο βωμό του Θεού και στη συνέχεια μαγειρεύονταν και τρώγονταν. Οι χοροδίες με τους ψαλμούς μεταβίας ακούγονταν μέσα στα μουγκανιτά και τα βελάσματα των μοσχαριών και των προβάτων. Οι ιερείς με καταματωμένα άμφια έκοβαν το λαρύγγι των θυμάτων, συγκέντρωναν τους πίδακες αίματος σε δοχεία και το έχυναν πάνω στο βωμό. Το άρμα του λιβανιού ανακατευόταν με τις οσμές του πυγμένου αίματος και της ψημένης σάρκας,
ενώ σμήνοι από μύγες βούιζαν πετώντας παντού. Μια σύγχρονη εβραϊκή οικογένεια που περνάει μια γιορτή κάνοντας μπάρμπεκιου στον κήπο της, βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο πνεύμα των βιβλικών χρόνων από μια ορθόδοξη εβραϊκή οικογένεια που περνάει το χρόνο αυτό μελετώντας τις γραφές ή συναγωγή. Σήμερα στο Νεπάλ, οι πιστοί της θεάς Γκαντιμάη κάνουν τη γιορτή της κάθε 5 χρόνια στο χωριό Μπαριαπούρ. Το 2009 καταγράφηκε ρεκόρ με 250.000 ζώα θυσιασμένα στη θεά. Ένας ντόπιος οδηγός εξήγησε σε έναν Βρετανό δημοσιογράφο που είχε πάει επί τόπου ότι αν θέλουμε κάτι και έρθουμε εδώ με μια προσφορά για τη θεά, μέσα σε 5 χρόνια όλα μας τα όνειρα θα έχουν εκπληρωθεί. Συνείδηση και πνευματική μόλυνση. Αν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το νου και δεν ξέρουμε ποια λειτουργία εκπληρώνει, γιατί να μην τον διαγράψουμε? Η ιστορία της επιστήμης είναι γεμάτη με έννοιες και θεωρίες που εγκαταλείφθηκαν. Για παράδειγμα, κατά την πρώιμη νεωτερικότητα, οι επιστήμονες που προσπαθούσαν να εξηγήσουν την κίνηση του φωτός υπέθεταν την ύπαρξη μιας ουσίας την αποκαλούσαν εθέρα και γέμιζε. Οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν να βρουν εμπειρικές αποδείξεις για την ύπαρξη του εθέρα, ενώ σκέφτηκαν καλύτερες εναλλακτικές θεωρίες για το φως. Κατά συνέπεια, ο εθέρας πετάχθηκε στο σκουπιδονικέ της επιστήμης. Ολόκληρο το οικοδόμα της σύγχρονης πολιτικής και ηθικής είναι χτισμένο πάνω στις υποκειμενικές εμπειρίες και ελάχιστα ηθικά διλήμματα μπορούν να λυθούν με αναφορά αποκλειστικά στις δραστηριότητες του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, τι κακό έχουν τα βασανιστήρια ή ο βιασμός? Από καθαρά νευρολογική σκοπιά, όταν ένας άνθρωπος βασανίζεται ή βιάζεται, συμβαίνουν ορισμένες βιοχημικές αντιδράσεις στον εγκέφαλο και διάφορα ηλεκτρικά σήματα πηγαίνουν από ένα σύλλον νευρών σε κάποιο άλλο. Γιατί να είναι κακό αυτό? Οι περισσότεροι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν ηθικούς ενδυασμούς σχετικά με τα βασανιστήρια και το βιασμό εξαιτίας των υποκειμενικών εμπειρίων που προκαλούν. Αν οι επιστήμονες θέλουν να υποστηρίξουν ότι οι υποκειμενικές εμπειρίες είναι ασήμαντες, η δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι να εξηγήσουν γιατί τα βασανιστήρια ή ο βιασμός είναι κάτι κακό χωρίς καμία αναφορά στις υποκειμενικές εμπειρίες. Τέλος, κάποιοι επιστήμονες παραδέχονται ότι η συνείδηση είναι πραγματική και μπορεί να έχει ηθική και πολιτική αξία, αλλά δεν εκπληρώνει καμία απολύτως βιολογική λειτουργία. Η συνείδηση είναι το βιολογικό άχρηστο παραπροϊόν ορισμένων εγκεφαλικών δραστηριοτήτων. Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται διοξείδιο του άνθρακα, αλλά κάθε τους ανάσα γεμίζει τον αέρα με όλο και περισσότερο από αυτό το πράγμα. Με τον ίδιο τρόπο, η συνείδηση μπορεί να είναι ένα είδος πνευματικής μόλυνσης που παράγεται από την ενεργοποίηση πολύπλοκων νευρωνικών δικτύων. Δεν κάνει τίποτα, απλώς υπάρχει. Αν αυτό είναι αλήθεια, δείχνει ότι ο πόνος και η απόλαυση που έχουν βιώσει δισεκατομμύρια πλάσματα μέσα σε εκατομμύρια χρόνια είναι απλώς πνευματική μόλυνση. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα αξίζει να το σκεφτούμε ακόμα και αν δεν είναι αλήθεια. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό να συνειδητοποιήσουμε ότι μέχρι το 2016 αυτή είναι η καλύτερη θεωρία που μπορεί να μας προσφέρει σύγχρονη επιστήμη. Εικονικός κόσμος. Σύμφωνα με το ισχύον επιστημονικό δόγμα, ό,τι βιώνω είναι αποτέλεσμα ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλό μου. Επομένως, θα ήταν θεωρητικά εφικτό να προσομοιωθεί ένας ολόκληρος εικονικός κόσμος, τον οποίο δεν θα μπορούσα να διακρίνω από τον πραγματικό κόσμο. Κάποιοι νευροεπιστήμονες πιστεύουν ότι θα μπορούμε όντως να κάνουμε τέτοια πράγματα στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Εδώ που τα λέμε, ίσως και να το έχουν ήδη κάνει. Σε εσάς, μήπως? Στο βαθμό που μπορείτε να γνωρίζετε, ίσως βρισκόμαστε το 2216 και είστε ένας βαρεστημένος έφηβος, βυθισμένος σε ένα παιχνίδι εικονικού κόσμου, το οποίο προσομοιώνει το πρωτόγονο και συναρπαστικό κόσμο του 21ου αιώνα. Εάν παραδεχτείτε ότι το σενάριο αυτό είναι εφικτό, τα μαθηματικά σας οδηγούν σε ένα πολύ τρομακτικό συμπέρασμα. Εφόσον υπάρχει μόνο ένας πραγματικός κόσμος, ενώ ο αριθμός των δυνητικών εικονικών κόσμων είναι άπειρος, η πιθανότητα να τυχαίνει να κατοικείται στο μοναδικό πραγματικό κόσμο είναι σχεδόν μηδενική. Turing Test. Σύμφωνα με το Turing Test, για να προσδιορίσεις αν ένας υπολογιστής έχει νου, πρέπει να επικοινωνείς συγχρόνως με αυτόν τον υπολογιστή και με ένα πραγματικό άτομο, χωρίς να ξέρεις ποιος είναι ποιος. Μπορείς να κάνεις ό,τι ερωτήσεις θέλεις, μπορείς να παίξεις παιχνίδια, να διαφωνήσεις, ακόμα και να φλερτάρεις μαζί τους. Έχεις όσο χρόνο θέλεις. Στη συνέχεια πρέπει να αποφασίσεις ποιος είναι υπολογιστής και ποιος ο άνθρωπος. Αν δεν μπορείς να αποφασίσεις ή αν δεν κάνεις λάθος, ο υπολογιστής έχει περάσει το τεστ και πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε σαν να έχει πραγματικά νου. Ωστόσο, αυτό βέβαια δεν θα ήταν πραγματική απόδειξη. Η αναγνώριση της ύπαρξης του νου των άλλων
δεν είναι παρά μια κοινωνική και νομική σύμβαση. Νοήμονα ζώα. Το Μάιο του 2015, ανταποκρινόμενη στην αλλαγή πλεύσης της επιστημονικής κοινότητας, η Νέα Ζηλανδία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε νομικά τα ζώα ως νοήμονα όντα. Ο νόμος αυτός προβλέπει ότι είναι πλέον υποχρεωτικό να αναγνωρίζουμε τα ζώα ως νοήμονα και συνεπώς να δίνεται η ανάλογη φροντίδα στην ευημερία τους, σε πλαίσια όπως αυτό της κτηνοτροφίας. Σε μια χώρα που έχει πολύ περισσότερα πρόβατα από ό,τι ανθρώπους, πρόκειται για μια πολύ σημαντική δήλωση. Η καναδική επαρχία του Κεμπέκ έχει περάσει ένα παρόμοιο νόμο και είναι πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Επανάσταση. Σε όλη την ιστορία, οι πειθαρχημένοι στρατοί κατατρόπωναν με ευκολία τις ανοργάνωτες ορδές και οι ενωμένες ελίτ κυριαρχούσαν στις άτακτες μάζες. Για παράδειγμα, το 1914 στη Ρωσία, 3 εκατομμύρια ευγενείς αξιωματούχοι και επιχειρηματίες κυβερνούσαν 180 εκατομμύρια χωρικούς και εργάτες. Οι ρωσικές ελίτ ήξεραν να συνεργάζονται για να υπερασπιστούν τα κοινά τους συμφέροντα, ενώ τα 180 εκατομμύρια κοινοί θνητοί δεν ήταν σε θέση να κινητοποιηθούν αποτελεσματικά. Μάλιστα, μεγάλο μέρος των προσπαθειών των ελίτ είχαν στόχο ακριβώς να διασφαλίσουν ότι τα 180 εκατομμύρια των από κάτω δεν θα μάθαιναν ποτέ να συνεργάζονται. Για να γίνει μια επανάσταση δεν αρκούν ποτέ τα πλήθη. Οι επαναστάσεις γίνονται συνήθως από μικρά δίκτυα και όχι από τις μάζες. Αν θέλετε να κάνετε μια επανάσταση, μην ρωτάτε πόσοι άνθρωποι υποστηρίζουν τις ιδέες μου. Αναρωτηθείτε καλύτερα πόσοι από τους υποστηρικτές μου είναι ικανοί για αποτελεσματική συνεργασία. Η Ρωσική Επανάσταση δεν ξέσπασε τελικά όταν 180 εκατομμύρια χωρικοί εξεγέρθηκαν κατά του Τσάρου, αλλά όταν μια χούφτα κομμουνιστές τοποθετήθηκαν στον κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή. Στις αρχές του 1917, σε μια εποχή που η ανώτερη και η μεσαία τάξη της Ρωσίας αριθμούσαν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια, η φράξια των Μπολσεβίκων του Λένιν είχε μόλις 23.000 μέλη. Παρ' όλα αυτά, οι κομμουνιστές πήραν τον έλεγχο της αχανούς ρωσικής αυτοκρατορίας επειδή κατάφεραν να οργανωθούν καλά. Όταν η εξουσία στη Ρωσία γλίστρησε από τα εξασθενημένα χέρια του Τσάρου και τα εξίσου σταθή χέρια της προσωρινής κυβέρνησης Καρένσκι, οι κομμουνιστές την άρπαξαν με ετοιμότητα, σφίγγοντας τα χαλινάρια της σαν μπουλντόγκ που σφίγγει το σαγόνι του σε ένα κόκαλο. Οι κομμουνιστές δεν χαλάρωσαν το σφίξιμό τους μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η αποτελεσματική οργάνωσή τους κράτησε στην εξουσία για πάνω από 7 δεκαετίες και τελικά έπεσαν εξαιτίας της έλλειψης οργάνωσης. Σταφύλι ή αγκούρι. Σε ένα πρόσφατο πείραμα, ο ειδικός στα πρωτεύοντα Franz de Waal έβαλε δύο μαϊμούδες καπουτσίνου σε δύο διπλανά κλουβιά, ώστε ο καθένας να μπορεί να δει τι κάνει ο άλλος. Ο de Waal και οι συνεργάτες του τοποθέτησαν μικρές πέτρες μέσα σε κλουβιά και εκπαίδευσαν τις μαϊμούδες να τους δίνουν αυτές τις πέτρες. Κάθε φορά που η μαϊμού έδινε μία πέτρα, έπαιρνε για αντάλλαγμα τροφή. Στην αρχή η ανταμοιβή ήταν ένα κομμάτι αγκούρι. Και οι δύο μαϊμούδες ήταν πολύ ευχαριστημένες με αυτό και έτρωγαν χαρούμενες το αγκούρι τους. Μετά από μερικούς γύρους, ο de Waal πέρασε στο επόμενο στάδιο του πειράματος. Αυτή τη φορά, όταν η πρώτη μαϊμού έδωσε την πέτρα, πήρε ένα σταφύλι. Τα σταφύλια είναι πολύ πιο γευστικά από το αγκούρι. Ωστόσο, όταν η δεύτερη μαϊμού έδωσε και αυτή την πέτρα, πήρε ένα κομμάτι αγκούρι. Η δεύτερη μαϊμού, που ως τότε ήταν απόλυτα ικανοποιημένη με το αγκούρι της, συγχύστηκε. Πήρε το αγκούρι, το κοίταξε δύσπιστα για μια στιγμή και μετά το πέταξε θυμωμένη στους επιστήμονες και άρχισε να χοροπηδάει και να τσιρίζει δυνατά. Δεν ήταν κορόιδο. Αυτό το πείραμα μαζί με το παιχνίδι του τελεσιγράφου έχουν κάνει πολλούς να πιστέψουν ότι τα πρωτεύοντα έχουν μια φυσική ηθικότητα και ότι η ισότητα είναι μια οικουμενική και άχρονη αξία. Οι άνθρωποι τείνουν από τη φύση τους την ισότητα και οι άνισες κοινωνίες δεν θα μπορέσουν ποτέ να λειτουργούν καλά εξαιτίας της απέχθειας και της δυσαρέσκειας που προκαλούν. Είναι όμως πραγματικά έτσι? Οι θεωρίες αυτές μπορούν να λειτουργούν καλά στους χιμπατζίδες, στους καπουτσίνους και τις μικρές ομάδες τροφοσελεκτών. Λειτουργούν επίσης καλά στο εργαστήριο που τις δοκιμάζουμε σε μικρές ομάδες ανθρώπων. Όμως, όταν παρατηρείς τη συμπεριφορά των ανθρώπινων μαζών, ανακαλύπτεις μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Τα περισσότερα ανθρώπινα βασίλεια και αυτοκρατορίες ήταν εξαιρετικά άνισα, εν τω μεταξύ πολλά από αυτά ήταν εντυπωσιακά σταθερά και αποτελεσματικά. Στην αρχαία Αίγυπτο, ο Φαραώ την έβγαζε ξαπλωμένο σε άνετα μαξιλάρια μέσα στο δροσερό και πολυτελές ανάκτορο,
φορώντας χρυσά σανδάλια και χιτώνες με πολύτιμα πετράδια, ενώ όμορφες παρθένες τοντάζαν γλυκά στα φύλλα. Από το ανοιχτό παράθυρο έβλεπε τους χωρικούς στα χωράφια να μοχθούν φορώντας βρωμερά κουρέλια κατά από τον καυτό ήλιο, και όποιος από αυτούς είχε λίγο αγκούρι να φάει το βράδυ ήταν πολύ τυχερός. Ωστόσο οι χωρικοί σπάνια εξεγείρονταν. Γιατί οι άνθρωποι ενεργούσαν διαφορετικά από ό,τι θα περιμέναμε με βάση το παιχνίδι του ρεσιγράφου ή το πείραμα με τις μαϊμούδες? Επειδή ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων συμπεριφέρεται με ριζικά διαφορετικό τρόπο από ότι ένας μικρός. Τι θα έβλεπαν οι επιστήμονες αν δοκίμαζαν το παιχνίδι του ρεσιγράφου σε δύο ομάδες του ενός εκατομμυρίου που θα έπρεπε να μοιράσουν 100 δις δολάρια? Αντικειμενικότητα και υποκειμενικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν ότι η πραγματικότητα είναι είτε αντικειμενική είτε υποκειμενική, χωρίς να υπάρχει τρίτη εκδοχή. Γι' αυτό όταν βεβαιωθούν ότι κάτι δεν είναι απλώς η δική τους υποκειμενική αίσθηση, φτάνουν βιαστικά στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είναι κάτι αντικειμενικό. Αν πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, αν το χρήμα κινεί τον κόσμο, αν ο εθνικισμός προκαλεί πολέμους ή χτίζει αυτοκρατορίες, τότε αυτά τα πράγματα δεν είναι απλώς υποκειμενικές μου πεπιθήσεις. Ο Θεός, το χρήμα και τα έθνη πρέπει επομένως να είναι αντικειμενικές πραγματικότητες. Ωστόσο υπάρχει ένα τρίτο επίπεδο πραγματικότητας, το διυποκειμενικό επίπεδο. Οι διυποκειμενικές οντότητες βασίζονται στην επικοινωνία μεταξύ των πολλών ανθρώπων και όχι στις πεπιθήσεις και τα συναισθήματα μεμονωμένων ατόμων. Πολλοί από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ιστορία είναι διυποκειμενικοί. Το χρήμα, για παράδειγμα, δεν έχει κάποια αντικειμενική αξία. Δεν μπορείς να φας, να πιείς ή να φορέσεις ένα ευρώ. Ωστόσο, εφόσον δισεκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν στην αξία του, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να αγοράσεις φαγητό, ποτά και ρούχα. Αν ο φούρναρης χάσει ξαφνικά την πίστη του στο ευρώ και αρνηθεί να μου δώσει ένα καρβέλι με αντάλλαγμα αυτό το χαρτάκι, δεν πειράζει πολύ. Μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ λίγο παρακάτω. Ωστόσο, αν οι ταμείες στο σούπερ μάρκετ αρνηθούν να πάρουν αυτό το χαρτί και το ίδιο κάνουν και οι παραγωγοί στη Λαϊκή και οι πολιτές στο εμπορικό κέντρο, τότε το ευρώ θα χάσει την αξία του. Τα χρωματιστά χαρτάκια θα συνεχίσουν φυσικά να υπάρχουν, αλλά θα είναι πια άχρηστα. Είναι σχετικά εύκολο να δεχτούμε ότι το χρήμα είναι μια διυποκειμενική πραγματικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι παραδέχονται επίσης άνετα ότι οι αρχαιολινικοί θεοί, οι αυτοκρατορίες του κακού και οι αξίες των ξένων πολιτισμών υπάρχουν μόνο στη φαντασία. Ωστόσο, δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι ο δικός μας Θεός, το δικό μας έθνος και οι δικές μας αξίες είναι απλώς πλάσματα της φαντασίας, επειδή τα πράγματα αυτά δίνουν νόημα και ότι οι θυσίες μας μετράνε για κάτι παραπάνω από τις ιστορίες που υπάρχουν μόνο στο κεφάλι μας. Ωστόσο, στην πραγματικότητα η ζωή των περισσότερων ανθρώπων έχει νόημα μόνο μέσα στο δίκτυο των ιστοριών που ένας λένε στον άλλον. Το νόημα δημιουργείται όταν πολλοί άνθρωποι υφαίνουν όλοι μαζί ένα κοινό δίκτυο ιστοριών. Οι άνθρωποι ενισχύουν διαρκώς ο ένας τις πεπιθήσεις του άλλου, σε ένα βρόχο που διονύζει τον εαυτό του. Κάθε γύρος αμοιβαίας επιβεβαίωσης ενισχύει τον ιστό του νοήματος, μέχρι που δεν μπορείς παρά να πιστέψεις αυτό που πιστεύουν και όλοι οι άλλοι. Ωστόσο, καθώς περνάνε τα χρόνια και οι δεκαετίες, ο ιστός του νοήματος ξυλώνεται και υφαίνεται στη θέση του ένας νέος ιστός. Να μελετάμε την ιστορία σημαίνει να παρακολουθούμε την ύφανση και το ξύλιμα αυτών των ιστών και να συνειδητοποιούμε ότι αυτό που στους ανθρώπους μιας εποχής φαίνεται να είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο, γίνεται κάτι χωρίς κανένα νόημα για τους απογόνους τους. Έτσι ξετυλίγεται η ιστορία. Οι άνθρωποι φαίνουν έναν ιστό νοήματος, τον πιστεύουν ολόψυχα, αλλά αργά ή γρήγορα ο ιστός ξετυλίγεται και όταν κοιτάμε προς τα πίσω δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ήταν δυνατόν να τα έπαιρναν στα σοβαρά. Πώς είναι δυνατόν πριν από 30 χρόνια οι άνθρωποι να ήταν πρόθυμοι να διακινδυνέψουν το πυρηνικό ολοκαύτωμα εξαιτίας της πίστης τους στο κομμουνιστικό παράδεισο? 100 χρόνια από τώρα η πίστη μας στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να μοιάζει στους απογόνους μας εξίσου κατανόητη. Διυποκειμενική πραγματικότητα. Οι Σάπιενς κυβερνούν τον κόσμο επειδή είναι οι μόνοι που μπορούν να υφάνουν διυποκειμενικά δίκτυα νοήματος. Δίκτυα από νόμους, δυνάμεις, οντότητες και τόπους που υπάρχουν αποκλειστικά στην κοινή μας φαντασία. Ο ιστός αυτός επιτρέπει στους ανθρώπους να οργανώνουν σταυροφορίες, σοσιαλιστικές επαναστάσεις και κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα στα τελευταία 70.000 χρόνια, οι διυποκειμενικές πραγματικότητες που επινόησαν οι Σάπιενς γίνονται όλο και πιο ισχυρές, έτσι που σήμερα εξουσιάζουν τον κόσμο. Θα επιβιώσουν άραγε μετά τον 21ο αιώνα οι χιμπατζίδες, οι ελέφαντες, τα δάση του Αμαζονίου και οι παγετώνες της Αρκτικής?
Αυτό εξαρτάται από τις επιθυμίες και τις αποφάσεις διυποκειμενικών οντοτήτων, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα. Οντοτήτων που υπάρχουν αποκλειστικά στην κοινή μας φαντασία. Κανένα άλλο ζώο δεν μπορεί να μας αντισταθεί, όχι επειδή τα ζώα δεν διαθέτουν ψυχή ή νου, αλλά επειδή τους λείπει η απαραίτητη φαντασία. Τα λιοντάρια μπορούν να τρέχουν, να πηδούν, να αρπάζουν και να δαγκώνουν. Ωστόσο δεν μπορούν να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή να υποβάλλουν μηνύσεις. Και στον 21ο αιώνα, ένας τραπεζίτης που ξέρει πώς να καταθέτει μηνύσεις είναι πολύ πιο ισχυρός ακόμα και από το αγριότερο λιοντάρι στη σαβάνα. Γραφή και πραγματικότητα. Κανένας άρχοντας στην ιστορία δεν μπορούσε να αντισταθεί στον πειρασμό να αλλάξει την πραγματικότητα με την κίνηση μιας γραφίδας. Και αν ερχόταν κάποια καταστροφή, η λύση φαίνεται πως ήταν να γράφονται ακόμα πιο ογκώδη υπομνήματα και να εκδίδονται ακόμα περισσότεροι κώδικες, φυρμάνια και διατάγματα. Η γραπτή γλώσσα μπορεί να επινοήθηκε σαν ένας ταπεινός τρόπος περιγραφής της πραγματικότητας, αλλά σταδιακά μετατράπηκε σε έναν ισχυρό τρόπο μεταβολής της. Όταν οι επίσημες αναφορές έρχονται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα, αυτός που υποχωρούσε ήταν συχνά η πραγματικότητα. Όποιος έχει αντιμετωπίσει ποτέ την εφορία, το εκπαιδευτικό σύστημα ή οποιαδήποτε άλλη πολύπλοκη γραφειοκρατία, ξέρει ότι η αλήθεια δεν μετράει καθόλου. Αυτό που είναι γραμμένο στο έντυπό σου είναι πολύ πιο σημαντικό. Καθώς οι γραφειοκράτες συσσωρεύουν δύναμη, αποκτούν ανοσία απέναντι στα λάθη τους. Αντί να αλλάζουν τις ιστορίες τους για να ταιριάζουν στην πραγματικότητα, μπορούν να αλλάξουν την πραγματικότητα για να ταιριάξει στις ιστορίες τους. Στο τέλος, η εξωτερική πραγματικότητα προσαρμόζεται στη γραφειοκρατική φαντασία τους, αλλά μόνο επειδή την έχουν αναγκάσει να το κάνει. Για παράδειγμα, τα σύνορα πολλών Αφρικανικών κρατών αγνοούν ποτάμια, οροσειρές και εμπορικούς δρόμους. Χωρίζουν ιστορικές και οικονομικές ζώνες χωρίς λόγο. Και αγνοούν τοπικές εθνοτικές και θρησκευτικές ταυτότητες. Η ίδια φυλή μπορεί να βρεθεί μοιρασμένη σε διάφορες χώρες, ενώ μια χώρα μπορεί να περιλαμβάνει τμήματα από διάφορες αντίπαλες πατριές. Διάφορες χώρες στον κόσμο μαστίζονται από τέτοια προβλήματα, αλλά στην Αφρική είναι ιδιαίτερα έντονα, επειδή τα σύγχρονα αφρικανικά σύνορα δεν αντανακλούν τις επιθυμίες και τους αγώνες των εθνών της περιοχής. Σχεδιάστηκαν από Ευρωπαίους γραφειοκράτες που δεν είχαν ποτέ πατήσει το πόδι τους στην Αφρική. Παιδιά και θρησκεία. Τα παιδιά κάθε θρησκείας και πολιτισμού νομίζουν ότι είναι το κέντρο του κόσμου και έτσι δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον για τις συνθήκες και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος που το διαζύγιο είναι τόσο τραυματικό για τα παιδιά. Ένα πεντάχρονο δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάτι τόσο σημαντικό μπορεί να συμβαίνει για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με το ίδιο. Όσες φορές και αν του πούνε η μαμά και ο μπαμπάς ότι είναι δύο ανεξάρτητοι άνθρωποι με τα δικά τους προβλήματα και τις επιθυμίες τους και ότι δεν χώρισαν εξαιτίας του. Οι περισσότεροι άνθρωποι μεγαλώνοντας βγαίνουν από αυτή την νηπιακή ψευδαίσθηση. Οι μονοθεϊστές τη διατηρούν μέχρι να πεθάνουν. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι πολλά γεγονότα είναι άσχετα με τον εαυτό τους και είναι ή τιμωρία για τις αμαρτίες τους ή ανταμοιβή για τις καλές τους πράξεις. Δικαστήριο και όρκος. Ακόμα και σήμερα, όταν ορκίζονται οι πρόεδροι των ΗΠΑ, ακουμπούν το χέρι τους πάνω στη βίβλο. Αντίστοιχα σε πολλές χώρες στον κόσμο συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι μάρτυρες στο δικαστήριο ακουμπούν το χέρι τους στη βίβλο και ορκίζονται ότι θα πούν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Είναι μεγάλη ηρωνία που οργίζονται ότι θα πούν την αλήθεια σε ένα βιβλίο που ξεχυλίζει από φαντασίες, μύθους και λάθη. Φαντασία και πραγματικότητα. Όταν εξετάζουμε την ιστορία οποιοδήποτε ανθρώπινου δικτύου, ήταν καλό να σταματάμε πότε-πότε και να κοιτάζουμε τα πράγματα από τη σκοπιά κάποιας πραγματικής οντότητας. Πώς ξέρουμε μια οντότητα είναι πραγματική? Πολύ απλό. Απλώς θα αναρωτηθείτε, μπορεί να υποφέρει? Όταν οι άνθρωποι καίνε το ναό του Δία, ο Δίας δεν υποφέρει. Όταν το ευρώ χάνει την αξία του, το ευρώ δεν υποφέρει. Όταν μια τράπεζα χρεοκοπεί, η τράπεζα δεν υποφέρει. Όταν μια χώρα χάνει σε ένα πόλεμο, η χώρα δεν υποφέρει πραγματικά. Είναι μόνο μια μεταφορά. Αντίθετα, όταν ένας στρατιώτης τραυματίζεται στη μάχη, υποφέρει πραγματικά. Όταν ένας πεινασμένος χωρικός δεν έχει να φάει, υποφέρει. Όταν μια γελάδα χωρίζεται από το νεογέννητο μοσχάρι της, υποφέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φυσικά, η οδύνη μπορεί επίσης να προκαλείται από την πίστη μας στα πλάσματα της φαντασίας. Για παράδειγμα, η πίστη σε εθνικούς και θρησκευτικούς μύθους μπορεί να προκαλέσει πόλεμο, στον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν το σπίτι τους
τα άκρα τους, ακόμα και τη ζωή τους. Η αιτία του πολέμου είναι φανταστική, αλλά η οδύνη είναι 100% αληθινή. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που πρέπει να προσπαθούμε να διακρίνουμε τη φαντασία από την πραγματικότητα. Η φαντασία δεν είναι κακή, είναι ζωτική σημασίας. Καμία ανθρώπινη κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κοινά αποδεκτές ιστορίες όπως το χρήμα, τα κράτη ή οι εταιρείες. Δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο αν δεν πιστεύουν όλοι στους ίδιους τεχνητούς κανόνες και δεν μπορούμε να απολαύσουμε τα ωφέλη των αγορών και των δικαστηρίων χωρίς παρόμοιες φτιαχτές ιστορίες. Αλλά οι ιστορίες δεν είναι παραεργαλεία. Δεν πρέπει να γίνονται οι στόχοι ή οι μεζούρες μας. Όταν ξεχνάμε ότι είναι απλώς φαντασία, χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα. Τότε ξεκινάμε πολέμους για να βγάλουμε πολλά χρήματα για την εταιρεία ή για να προστατέψουμε το εθνικό συμφέρον. Οι εταιρείες, τα χρήματα και τα έθνη ανήκουν μόνο στη φαντασία μας. Τα επινοήσαμε για να υπηρετούν. Άμβλωση. Οι ευσεβείς χριστιανοί είναι συχνά αντίθετοι στην άμβλωση, ενώ πολλοί φιλελεύθεροι είναι υπέρ. Το κύριο αντικείμενο της διαφωνίας είναι πραγματικό και όχι ηθικό. Τόσο οι χριστιανοί όσο και οι φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και ότι ο φόνος είναι αποτρόπαιο έγκλημα. Διαφωνούν όμως πάνω σε ορισμένα βιολογικά γεγονότα. Η ανθρώπινη ζωή αρχίζει τη στιγμή της σύλληψης, τη στιγμή της γέννησης ή σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο. Μάλιστα, ορισμένοι πολιτισμοί θεωρούν ότι η ζωή δεν αρχίζει καν με τη γέννηση. Σύμφωνα με τους Κούγκ της Ερήμου Καλαχάρη και με διάφορες ομάδες Ινουίτ στην Αρκτική, η ανθρώπινη ζωή αρχίζει όταν δοθεί στο μωρό το όνομά του. Όταν γεννιέται ένα μωρό, η οικογένεια περιμένει λίγο καιρό πριν το βαφτίσει. Αν αποφασίσουν να μην κρατήσουν το μωρό, είτε επειδή έχει κάποια δυσμορφία είτε λόγω οικονομικών δυσκολιών, το σκοτώνουν. Εφόσον το κάνουν αυτό πριν από την τελετή της ονοματοδοσίας, δεν θεωρείται φόνος. Οι άνθρωποι από τέτοιους πολιτισμούς μπορεί να συμφωνούσαν απόλυτα με τους φιλελεύθερους και τους χριστιανούς ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και ότι ο φόνος είναι ένα φρικτό έγκλημα, ωστόσο αποδέχονται την βρεφοκτονία. Νεωτερική σύμβαση. Ο νεωτερικός πολιτισμός απορρίπτει την πίστη στο μεγάλο κοσμικό σχέδιο. Δεν είμαστε ηθοποιοί σε κανένα μεγάλο έργο. Η ζωή δεν έχει σενάριο, δεν έχει συγγραφέα, σκηνοθέτη και παραγωγό, ούτε καν νόημα. Στο βαθμό που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε η επιστημονική μας κατανόηση, το σύμπαν δεν σημαίνει τίποτα. Μέσα στην απεριολάχιστη σύντομη διαμονή μας πάνω στο μικροσκοπικό κόκκο που είναι ο πλανήτης μας, κορδωνόμαστε και αγωνιούμε από εδώ και από εκεί και έπειτα κανείς δεν ξανακούει για εμάς. Σε πρακτικό επίπεδο, η σύγχρονη ζωή είναι μια διαρκής αναζήτηση της δύναμης μέσα σε ένα σύμπαν κενών νοήματος. Ο νεωτερικός πολιτισμός είναι ο ισχυρότερος που έχει υπάρξει στην ιστορία και ερευνά, επινοεί, ανακαλύπτει και αναπτύσσεται ασταμάτητα. Την ίδια στιγμή βασανίζεται από περισσότερο υπαρξιακό άγχος από οποιονδήποτε προηγούμενο πολιτισμό. Εμείς οι μοντέρνοι έχουμε υποσχεθεί να απαρνηθούμε το νόημα με αντάλλαγμα τη δύναμη, αλλά δεν υπάρχει κανένας απέναντι στον οποίο να είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας. Νομίζουμε ότι είμαστε αρκετά έξυπνοι ώστε να εισπράξουμε όλα τα ωφέλη της νεωτερικής συμφωνίας χωρίς να πληρώσουμε το τίμημα. Απληστία. Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να πιστούν οι άνθρωποι ως άτομα να θέλουν όλο και περισσότερα. Η απληστία έρχεται φυσικά στους ανθρώπους. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν να πιστούν οι συλλογικοί θεσμοί, όπως τα κράτη και οι εκκλησίες, να αποδεχτούν το νέο ιδεώδες. Οι χιλιάδες χρόνια κοινωνίες προσπαθούσαν σκληρά να χαλιναγωγούν τις ατομικές επιθυμίες και να τις φέρουν σε κάποια ισορροπία. Ήταν γνωστό ότι οι άνθρωποι ήθελαν όλο και περισσότερα για τον εαυτό τους, αλλά όταν το μέγεθος της πίδας ήταν δεδομένο, η κοινωνική αρμονία βασιζόταν στην αυτοσυγκράτηση. Η πλειονεξία ήταν κακό πράγμα. Η νεωτερικότητα αναποδογύρισε τον κόσμο. Έπεισε τις ανθρώπινες συλλογικότητες ότι η ισορροπία είναι πολύ πιο τρομακτική από το χάος και ότι επειδή η πλειονεξία ενισχύει την ανάπτυξη, έχει θετική δύναμη. Συνεπώς, η νεωτερικότητα όθησε τους ανθρώπους να θέλουν περισσότερα και διέλυσε την παλιά πειθαρχία που συγκρατούσε την απληστία. Γνώση. Στη μεσαιωνική Ευρώπη, ο βασικός τύπος για τη γνώση ήταν αυτός. Οι άνθρωποι θα διάβαζαν τις γραφές και θα χρησιμοποιούσαν τη λογική τους για να καταλάβουν το ακριβές νόημα του κειμένου. Η επιστημονική επανάσταση πρότεινε έναν εντελώς διαφορετικό τύπο για τη γνώση. Αν θέλουμε να μάθουμε την απάντηση σε κάποιο ερώτημα, πρέπει να συγκεντρώσουμε όλα τα σχετικά εμπειρικά δεδομένα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε μαθηματικά εργαλεία για να τα αναλύσουμε.
Ο επιστημονικός τύπος της γνώσης έχει οδηγήσει σε εκπληκτικές ανακαλύψεις στην αστρονομία, τη φυσική, την ιατρική και σε πολλούς άλλους κλάδους. Έχει όμως ένα τεράστιο μειονέκτημα. Δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την αξία και το νόημα. Οι μεσαιωνικοί μελετητές μπορούσαν να προσδιορίσουν με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο φόνος και η κλοπή είναι λάθος, γιατί ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι να κάνει το θέλημα του Θεού, γιατί το έλεγαν οι γραφές. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να δώσουν τέτοιες ηθικές κρίσεις. Καμία ποσότητα δεδομένων και καμία μαθηματική μαγεία δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο φόνος είναι λάθος. Ένας τρόπος να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία ήταν να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το παλιό μεσαιωνικό τύπο παράλληλα με την επιστημονική μέθοδο. Αν θέλουμε να μάθουμε την απάντηση σε οποιοδήποτε ηθικό ερώτημα, πρέπει να συνδεθούμε με τις εσωτερικές εμπειρίες μας και να τις παρατηρήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία. Δεν μπορώ να έχω εμπειρίες αν δεν έχω ευαισθησία, και δεν μπορώ να αναπτύξω ευαισθησία αν δεν βιώσω διάφορες εμπειρίες. Η ευαισθησία δεν είναι μια αφηρημένη ικανότητα που μπορεί να αναπτυχθεί με την ανάγνωση βιβλίων ή την παρακολούθηση διαλέξεων. Είναι μια πρακτική δεξιότητα που μπορεί να αναπτυχθεί και να οριμάσει μόνο με την πρακτική εφαρμογή. Επιλέγω αυτό που θέλω. Σήμερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαρωτές εγκεφάλου για να προβλέψουμε τις επιθυμίες και τις επιλογές των ανθρώπων πολύ πριν τις συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι. Σε ένα τέτοιο πείραμα τοποθετούνται άνθρωποι μέσα σε ένα τεράστιο σαρωτή εγκεφάλου, κρατώντας ένα διακόπτη σε κάθε τους χέρι. Τους ζητείται να πατήσουν ένα από τους δύο διακόπτες όποτε θέλουν. Οι επιστήμονες που παρατηρούν την νευρονική δραστηριότητα του εγκεφάλου μπορούν να προβλέψουν ποιο διακόπτη θα πατήσει κάθε άτομο πολύ πριν το κάνει, ακόμα και πριν να έχει επίγνωση της πρόθεσής του. Τα νευρονικά συμβάντα στον εγκέφαλο που δείχνουν την απόφαση του ατόμου ξεκινούν από μερικές εκατοντάδες χιλιοστά του δευτερολέπτου μέχρι και μερικά δευτερόλεπτα προτού το άτομο αποκτήσει επίγνωση της επιλογής του. Η απόφαση να πιέσει το δεξιό ή το αριστερό διακόπτη σίγουρα αντανακλά την επιλογή του ατόμου. Ωστόσο, δεν είναι μια ελεύθερη επιλογή. Στην πραγματικότητα, η πίστη μας στην ελεύθερη βούληση απορρέει από έναν εσφαλμένο συλλογισμό. Όταν μια βιοχημική αλυσιδωτή αντίδραση με κάνει να επιθυμώ να πατήσει τον δεξιό διακόπτη, αισθάνομαι ότι θέλω πραγματικά να πατήσω το δεξιό διακόπτη. Και αυτό είναι αλήθεια. Πραγματικά θέλω να το πατήσω. Ωστόσο, οι άνθρωποι βγάζουν το εσφαλμένο συμπέρασμα ότι αν θέλω να το πατήσω, επιλέγω να το θέλω. Αυτό βέβαια είναι λάθος. Δεν επιλέγω τις επιθυμίες μου. Απλώς τις αισθάνομαι και ενεργώ αναλόγως. Εαυτός. Όταν αποδεχτούμε ότι δεν υπάρχει ψυχή και ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κάποια βαθύτερη ουσία που ονομάζεται αυτός, δεν έχει πια νόημα να ρωτάμε πώς επιλέγει ο αυτός τις επιθυμίες του. Είναι σαν να ρωτάμε έναν εργένη πώς επιλέγει η γυναίκα σου τα ρούχα της. Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο μια συνειδησιακή ροή και μέσα στη ροή αυτή αναδύονται και χάνονται επιθυμίες, αλλά δεν υπάρχει κάποιος μόνιμος εαυτός που κατέχει τις επιθυμίες. Και γι' αυτό δεν έχει νόημα να ρωτάμε αν επιλέγω τις επιθυμίες μου δετερμινιστικά, τυχαία ή ελεύθερα. Μπορεί να ακούγεται εξαιρετικά περίπλοκο, αλλά είναι εκπληκτικά απλό να ελέγξετε αυτή την ιδέα. Την επόμενη φορά που θα γεννηθεί μια σκέψη στο νου σας, σταθείτε και αναρωτηθείτε. Γιατί έκανα αυτή τη συγκεκριμένη σκέψη? Μήπως αποφάσισα μια στιγμή νωρίτερα να τη σκεφτώ και μετά τη σκέφτηκα? Ή μήπως απλά δημιουργήθηκε χωρίς την καθοδήγηση την άδειά μου? Αν είμαι πραγματικά κύριος των σκέψεων και των αποφάσεών μου, μπορώ να αποφασίσω να μην σκέφτομαι τίποτα απολύτως για τα επόμενα 60 δευτερόλεπτα? Δοκιμάστε το και δείτε τι θα γίνει. Μικροτσιπ αντικαταθλιπτικό. Στο νοσοκομείο Χαντασά της Ιερουσαλήμ, οι γιατροί εφαρμόζουν για πρώτη φορά μια νέα θεραπεία για ασθενείς που υποφέρουν από οξία κατάθλιψη. Εμφυτεύουν ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο του ασθενή και τα συνδέουν με ένα μικροσκοπικό υπολογιστή που είναι φυτευμένο στο στήθος του. Με μια εντολή από τον υπολογιστή, τα ηλεκτρόδια μεταδίδουν ελαφρές ηλεκτρικές εκενώσεις που παραλύουν την περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την κατάθλιψη. Η θεραπεία δεν πετυχαίνει πάντα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς ανέφεραν ότι το αίσθημα του μαύρου κενού που τους βασάνιζε σε όλη τη ζωή είχε εξαφανιστεί ως διαμαγείας. Ένας ασθενής παραπονέθηκε ότι αρκετούς μήνες μετά την επέμβαση υποτροπίασε και έπαθε πάλι βαριά κατάθλιψη. Όταν τον εξέτασαν, οι γιατροί βρήκαν την αιτία του προβλήματος. Είχε αδειάσει η μπαταρία του υπολογιστή. Όταν άλλαξαν μπαταρία, η κατάθλιψη σύντομα εξαφανίστηκε.
διχασμένος εγκέφαλος. Κάποιες από τις πιο αξιοσημείωδες μελέτες σε ασθενείς με διαιρεμένο εγκέφαλο έγιναν από τον καθηγητή Ρότζερ Γουόλκοτ Σπέρι, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Νόμπελ του 1981. Μία από τις μελέτες έγινε με αντικείμενο ένα έφηβο αγόρι. Ζήτηκε από τον έφηβο να πει τι θέλει να γίνει όταν θέλει να μεγαλώσει. Το αγόρι απάντησε σχεδιαστής. Η απάντηση αυτή δόθηκε από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στους λογικούς συλλογισμούς καθώς και στον λόγο. Ωστόσο, το αγόρι είχε ένα ακόμα ενεργό κέντρο λόγου στο δεξί του ημισφαίριο, το οποίο δεν μπορούσε να ελέγξει την προφορική γλώσσα, αλλά μπορούσε να σχηματίσει λέξεις χρησιμοποιώντας τα γράμματα του Scrabble. Οι ερευνητές ήθελαν πολύ να μάθουν τι θα έλεγε το δεξί ημισφαίριο. Έτσι, άπλωσαν γράμματα Scrabble στο τραπέζι και έγραψαν σε ένα χαρτί τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Έβαλαν το χαρτί στο όριο του αριστερού οπτικού πεδίου του αγοριού. Τις πληροφορίες από το αριστερό οπτικό πεδίο τις επεξεργάζεται το δεξί ημισφαίριο. Αφού το δεξί ημισφαίριο δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει προφορική γλώσσα, το αγόρι δεν είπε τίποτα. Αλλά το αριστερό του χέρι άρχισε να κινείται ταχύτατα στο τραπέζι, παίρνοντας γράμματα από εδώ και από εκεί μέχρι που έγραψε «Κούρσα αυτοκινήτων». Τρομακτικό. Εξίσου απόκοσμη συμπεριφορά έχει δείξει και ο ασθενής Γάμα Ταφ, βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το κάθε χέρι του Γάμα Ταφ ελεγχόταν από διαφορετικό ημισφαίριο. Καθώς τα δύο ημισφαίρια δεν είχαν επαφή μεταξύ τους, κάποιες φορές τύχαινε να απλώνει το δεξί του χέρι για να ανοίξει μια πόρτα και το αριστερό του χέρι να παρεμβαίνει προσπαθώντας να την κλείσει. Σε ένα άλλο πείραμα έδειξαν στο μη προφορικό δεξί ημισφαίριο μια πορνογραφική εικόνα. Η ασθενής αντέδρασε κοκκινίζοντας και χαχανίζοντας. «Τι είδες?» ρώτησαν οι πονηροί ερευνητές. «Τίποτα, μόνο ένα φως», είπε το αριστερό ημισφαίριο και η ασθενής αμέσως χαχάνισε πάλι, καλύπτοντας το στόμα της με το χέρι. «Τότε γιατί γελάς?» επέμεναν εκείνοι. Έκπληκτος ο διερμηνέας του αριστερού ημισφαίριου, παλεύοντας να βρει μια λογική εξήγηση, απάντησε ότι ένα από τα μηχανήματα στο δωμάτιο ήταν πολύ αστείο. Ένα παρόμοιο μηχανισμό χρησιμοποιούν όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι ασθενείς με διχασμένο εγκέφαλο. Κολονοσκόπηση. Τι προτιμούν οι ασθενείς, να κάνουν μια σύντομη και οδυνηρή κολονοσκόπηση ή μια παρατεταμένη και προσεκτική? Δεν μπορεί να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί ο ασθενής έχει τουλάχιστον δύο εαυτούς και αυτοί έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Αν ρωτήσετε τον εαυτό που βιώνει, θα διαλέξει μάλλον τη σύντομη κολονοσκόπηση. Αν όμως ρωτήσετε τον εαυτό που αφηγείται, θα προτιμήσει την παρατεταμένη, γιατί θυμάται μόνο το μέσο όρο από τη χειρότερη και την τελευταία στιγμή. Η εξέλιξη είχε ανακαλύψει αυτό το κόλπο αιώνες πριν. Με δεδομένα τα αφόρητα μαρτύρια που περνούν πολλές γυναίκες κατά τον τοκετό, θα νόμιζε κανείς ότι καμία λογική γυναίκα δεν θα δεχόταν να το ξανακάνει αν το είχε περάσει ήδη μία φορά. Ωστόσο, στο τέλος του τοκετού και τις επόμενες μέρες, το ενδοκρινικό σύστημα εκρίνει κορτιζόλη και β' ενδορφίνες, οι οποίες μειώνουν τον πόνο και δημιουργούν μια αίσθηση ανακούφισης ή ακόμα και εφορίας. Επιπλέον, η ολοένα αυξανόμενη αγάπη προς το μωρό και η αναγνώρηση από φίλους, συγγενείς, θρησκευτικά δόγματα και εθνικιστική προπαγάνδα συνεργάζονται για να μετατρέψουν τον τοκετό από τραυματική εμπειρία σε θετική ανάμνηση. Φαντασία. Είναι πολύ ευκολότερο να ζεις τη φαντασία, γιατί η φαντασία δίνει νόημα στην οδύνη. Αν θέλεις να κάνεις τους ανθρώπους να πιστέψουν σε φανταστικές οντότητες, όπως οι θεοί και τα έθνη, πρέπει να τους κάνεις να θυσιάσουν κάτι πολύτιμο. Όσο πιο οδυνηρή είναι η θυσία, τόσο περισσότερο θα πιστούν για την ύπαρξη του φανταστικού αποδέκτη της. Ένας φτωχός αγρότης που θυσιάζει ένα πολύτιμο τάβρο στον Δία, θα πιστεί ότι ο Δίας υπάρχει, γιατί πώς αλλιώς θα μπορέσει να δικαιολογήσει την ανοησία του. Ο αγρότης θα θυσιάσει κι άλλον, ώστε να μην χρειαστεί να παραδεχτεί ότι οι προηγούμενοι τάβροι πήγαν χαμένοι. Φανταστικός εαυτός. Ο εαυτός είναι μια φανταστική ιστορία, όπως ακριβώς τα έθνη, οι θεοί και το χρήμα. Ο καθένας μας διαθέτει ένα εκλεπτισμένο σύστημα, το οποίο απορρίπτει τις περισσότερες από τις εμπειρίες μας, κρατάει μόνο μερικά επιλεγμένα δείγματα, τα αναμειγνύει με κομμάτια από ταινίες που έχουμε δει, από μυθιστορήματα που έχουμε διαβάσει, από ομιλίες που έχουμε ακούσει και από ονειροπολήσεις που έχουμε απολαύσει, και από αυτό το σωρό υφαίνει μια φαινομενικά συγκροτημένη ιστορία σχετικά με το ποιος είμαι, από πού έρχομαι και τι κάνω. Αυτή η ιστορία μπορεί ακόμα και να με κάνει να θυσιάσω τη ζωή μου, αν το απαιτεί η πλοκή. Όλοι έχουμε το αγαπημένο μας είδος. Ορισμένοι ζουν μια τραγωδία, άλλοι διαμένουν σε ένα ατέρμονο θρησκευτικό δράμα,
Κάποιοι προσεγγίζουν τη ζωή σαν να ήταν ταινία δράσης και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ενεργούσαν να βρίσκονται σε κωμωδία. Αλλά στο τέλος πρόκειται απλώς για ιστορίες. Φιλελευθερισμός και επιστήμη. Ποιο είναι λοιπόν το νόημα της ζωής? Ο φιλελευθερισμός υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πως κάποια εξωτερική οντότητα θα μας προσφέρει ένα προκατασκευασμένο νόημα. Αντίθετα, κάθε μεμονωμένος ψηφοφόρος, πελάτης και θεατής πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δική του ελεύθερη βούληση για να δημιουργήσει νόημα, όχι μόνο για τη δική του ζωή αλλά για ολόκληρο το σύμπαν. Οι επιστήμες της ζωής όμως ανατρέπουν το φιλελευθερισμό, υποστηρίζοντας ότι το άτομο δεν είναι παρά μια φανταστική ιστορία, η οποία πλάθεται από ένα σύνολο βιοχημικών αλγορίθμων. Κάθε στιγμή, οι βιοχημικοί μηχανισμοί του εγκεφάλου δημιουργούν μια στιγμιαία εμπειρία, η οποία όμως εξαφανίζεται. Στη συνέχεια εμφανίζονται και σβήνουν και άλλες τέτοιες εμπειρίες σε πολύ γρήγορη αλληλοδιαδοχή. Αυτές οι στιγμιαίες εμπειρίες δεν αθροίζονται για να δημιουργήσουν κάποια ουσία με διάρκεια. Ο εαυτός που αφηγείται προσπαθεί να επιβάλλει τάξη σε αυτό το χάος, πλάθοντας μια ιστορία χωρίς τέλος, στην οποία κάθε τέτοια εμπειρία έχει τη θέση της και γι' αυτό κάθε εμπειρία έχει ένα διαρκές νόημα. Αλλά όσο πιστική και δελεαστική κι αν είναι αυτή η ιστορία, είναι ωστόσο φανταστική. Οι σταυροφόροι του Μεσαίωνα πίστευαν ότι ο Θεός και ο Παράδεισος έδιναν νόημα στη ζωή τους. Οι φιλελεύθεροι της νεωτερικότητας πιστεύουν ότι οι ατομικές ελεύθερες επιλογές δίνουν νόημα στη ζωή. Και τα δύο είναι εξίσου ψευδαισθήσεις. Γιατροί και αλγόριθμοι. Σε ένα πρόσφατο πείραμα, ένας αλγόριθμος υπολογιστή διέγνωσε σωστά το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα που του παρουσιάστηκαν, ενώ οι άνθρωποι είχαν ποσοστό επιτυχίας μόνο το 50%. Στην πραγματικότητα, το μέλλον είναι ήδη εδώ. Οι ψηφιακές τομογραφίες και οι μαστογραφίες ελέγχονται συνήθως από ειδικευμένους αλγόριθμους, οι οποίοι δίνουν στους γιατρούς μια δεύτερη γνώμη και ορισμένες φορές εντοπίζουν όγκους που είχαν ξεφύγει από τους γιατρούς. Ό,τι ισχύει για τους γιατρούς ισχύει διπλά για τους φαρμακοποιούς. Το 2011 άνοιξε στο Σαν Φρανσίσκο ένα φαρμακείο επανδρωμένο με ένα μόνο ρομπότ. Όταν φτάνει στο φαρμακείο ένας άνθρωπος, το ρομπότ παίρνει μέσα σε δευτερόλεπτα όλες τις συνταγές του πελάτη, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες για άλλα φάρμακα που μπορεί να παίρνει και για τις πιθανές αλλεργίες του. Το ρομπότ εξασφαλίζει ότι τα νέα φάρμακα δεν θα επιδρούν αρνητικά στα άλλα φάρμακα ή τις αλλεργίες και στη συνέχεια δίνει το ζητούμενο φάρμακο στον πελάτη. Στο πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το ρομποτικό φαρμακείο χορήγησε 2 εκατομμύρια συνταγές χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος. Κατά μέσο όρο, οι φαρμακοποιοί με σάρκα και οστά κάνουν λάθη στο 1,7% των συνταγών. Μόνο στη ΣΥΠΑ αυτό ισοδυναμεί με 50 εκατομμύρια λανθασμένες συνταγές κάθε χρόνο. Αλγόριθμος συνθέτης. Ο David Koepp είναι καθηγητής μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Κρούζ. Είναι επίσης μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες στον κόσμο της κλασικής μουσικής. Ο Koepp έχει γράψει προγράμματα που συνθέτουν κονσέρτα, χωρικά, συμφωνίες και όπερες. Η πρώτη του δημιουργία λεγόταν Πείραμα Μουσικής Νοημοσύνης και ειδικευόταν στη μίμηση του στυλ του Johann Sebastian Bach. Του πήρε 7 χρόνια να δημιουργήσει το πρόγραμμα, αλλά όταν τελείωσε, συνέθεσε 5.000 κοράλ στο στυλ του Bach σε μία μόλις ημέρα. Ο Koepp οργάνωσε την παρουσίαση μερικών επιλεγμένων κοράλ σε ένα φεστιβάλ μουσικής στη Σάντα Κρούζ. Κάποια ενθουσιασμένα μέλη του κοινού εξήμνησαν τη θαυμάσια εκτέλεση και εξηγούσαν ότι η μουσική είχε αγγίξει το βαθύτερο κομμάτι της ύπαρξής τους. Δεν ήξεραν ότι την είχε δημιουργήσει το πείραμα μουσικής νοημοσύνης και όχι ο Μπαχ. Και όταν ανακαλύφθηκε η αλήθεια, κάποιοι αντέδρασαν με δίσθημη σιωπή, ενώ άλλοι φώναζαν οργισμένοι. Ο καθηγητής Steve Larson του Πανεπιστημίου του Όρεγκον προκάλεσε τον Koepp σε μουσικό διαγωνισμό. Ο Larson πρότεινε επαγγελματίες πιανίστες να παίξουν 3 κομμάτια, το ένα μετά το άλλο. Ένα του Μπαχ, ένα του πειράματος μουσικής νοημοσύνης και ένα του ίδιου του Larson. Έπειτα το κοινό θα ψήφιζε ποιος είχε συνθέσει το κάθε κομμάτι. Ο Larson ήταν πεπισμένος ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν εύκολα να διακρίνουν τις εκφραστικές ανθρώπινες συνθέσεις από τα άψυχα τεχνουργήματα μιας μηχανής. Ο Koepp δέχτηκε την πρόκληση. Την προγραμματισμένη ημέρα, εκατοντάδες καθηγητές, σπουδαστές και λάτρεις της μουσικής συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συναυλιών του Πανεπιστημίου του Όρεγκον. Όταν τελείωσε η παράσταση, έγινε ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα? Το κοινό νόμιζε ότι το κομμάτι της πειραματικής μουσικής νοημοσύνης ήταν αυθεντικός Μπαχ. Το κομμάτι του Μπαχ ήταν σύνθεση του Larson και ότι το κομμάτι του Larson είχε φτιαχτεί από υπολογιστή.
Περί βραχιόνιο απόδοση 6. Η εταιρεία Bendpost πουλάει βιομετρικά περιβραχιόνια που μπορείς να φοράς ενώ κάνεις σεξ. Το περιβραχιόνιο συγκεντρώνει δεδομένα όπως το σφιγμό, τα επίπεδα εφίδρωσης, η διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, η διάρκεια του οργασμού και ο αριθμός των θερμίδων που καταναλώθηκαν. Τα δεδομένα εισάγονται σε έναν υπολογιστή που αναλύει τις πληροφορίες και βαθμολογεί την επίδοσή σας με αριθμητική ακρίβεια. Τέρμα η προσποιητή οργασμή και τα σου άρεσε. Προβλέψεις Facebook. Μία πρόσφατη μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Facebook έχει υποστηρίξει ότι ήδη σήμερα ο αλγόριθμος του Facebook μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα την προσωπικότητα και τις προδιαθέσεις των ανθρώπων από ότι ακόμα και οι φίλοι, οι γονείς και οι σύντροφοί τους. Η μελέτη έγινε με δείγμα 86.220 εθελοντές που έχουν λογαριασμό στο Facebook και που συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο προσωπικότητας με 100 ερωτήσεις. Ο αλγόριθμος του Facebook προέβλεψε τις απαντήσεις των εθελοντών βασισμένο στα like τους, ποιες σελίδες, εικόνες και βίντεο είχαν σημειώσει ως αυτές που τους άρεσαν. Όσο περισσότερα like, τόσο πιο ακριβείς ήταν οι προβλέψεις. Οι προβλέψεις του αλγόριθμου συγκρίθηκαν με τις προβλέψεις συναδέλφων, φίλων, συγγενών και συζύγων. Είναι εκπληκτικό ότι αρκούσαν στον αλγόριθμο 10 like για να ξεπεράσει τις προβλέψεις των συναδέλφων. Χρειαζόταν 70 like για να ξεπεράσει αυτές των φίλων, 150 για των συγγενών και 300 για των συζύγων. Με άλλα λόγια, αν τυχαίνει να έχεις κάνει πάνω από 300 likes στο λογαριασμό σου, ο αλγόριθμος του Facebook μπορεί να προβλέψει τις απόψεις και τις επιθυμίες σου καλύτερα από ότι ο άντρας ή η γυναίκα σου. Στις αρχαίες εποχές, η δύναμη ήταν η πρόσβαση στα δεδομένα. Σήμερα, η δύναμη είναι να ξέρεις τι να αγνοείς. Ελπίζω να μάθετε κάτι ενδιαφέρον και χρήσιμο και να πέρασε ο χρόνος αβίαστα και με ροή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή συνέχεια.